Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ζαχαράκης, είμαι στο Μόναχο και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι των Scattered. Όπως παρατηρήσατε και από τον τίτλο του βίντεο, πρόκειται για ακόμα ένα βίντεο που υπάρχει φαγητό. Σήμερα τι θα κάνουμε? Σήμερα θα δοκιμάσουμε διάφορα snack τα οποία συνηθίζουν να τρώνε οι Γερμανοί. Όμως θα κάνουμε κάτι διαφορετικό που δεν το έχω ξαναδεί εγώ, ας πούμε, από μια γύρα που έριξα στο YouTube. Θα δείξουμε τι πραγματικά αρέσκονται να τρώνε οι Γερμανοί και κάτι ακόμα που συνηθίζουν να κάνουν οι Γερμανοί. Ποιο είναι αυτό? Τα snacks τους, εκτός από τα τυποποιημένα, να έχουν και διάφορα που είναι μαζί με ψωμί. Γενικά όποτε θέλουν, κάτι γρήγορο, ένα snack δηλαδή. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε από τα αλμυρά. Τι έχουμε? Πρώτο αλμυρό, Nick Max. Τι έχουμε εδώ? The Double Crunch Peanuts. Τι είναι? Είναι... Το έχω ξαναφάει αυτά. Πολύ ωραίο. Μια χαρά. Είναι από αυτά τα εθιστικά που δεν μπορείς να σταματήσεις με τίποτα να τρως. Με τι συνεχίζουμε? Συνεχίζουμε επίσης τώρα με αλμυρό. Και συνεχίζουμε με το πατατάκι. Chips Frisch Gesalzen. Δηλαδή, αλατισμένα. Ναι, τα απλά πατατάκια. Μια χαρά. Για να δούμε. Εντάξει, από μυρωδιά. Ένα απλό πατατάκι φαίνεται. Γεια. Εντάξει. Πολύ αεράτο. Λες και δεν τρως πατατάκια, ναι. Τίμιο. Τίμιο και δεν το έχω ξαναφάει τόσο καιρό στο Μόναχο. Πάμε να συνεχίσουμε με αυτά τα studenti. Καλά, σήμερα έχω παίξει ντεκόρ. Είχα κορνίζες και τέτοια πίσω, γλαστράκια και τα λοιπά, τα άμα μου. Βλέπετε, σήμερα έχω παίξει όλο το σούπερ μάρκετ. Τώρα έχουμε τα studenten φούτα. Είναι το φαγητό του φοιτητή. Εντάξει, αμύγδαλο, κάσιους. Εντάξει. Είναι κάτι που άμα φας μισό σακούλι θα σε κρατήσει όπως και να έχει. Έχουμε τα snack mix. Που εδώ τι έχει? Έχει διάφορα έτσι αποξηραμένα, ψημένα, με αλάτι, πραγματάκια να φας. Λοιπόν, έχουμε αυτά εδώ. Δεν ξέρω καν με τι μοιάζει. Μοιάζει με φρίσμπι. Άμα το πετάξω θα ξαναγυρίσει, ξέρω εγώ. Ωραίο. Τίμιο, πάντως στα καλά. Τι άλλο αλμυρό. Καλά. Όταν το είδα πρώτη φορά, έπαθα πλάκα. Βασικά δεν είχα καταλάβει τι είναι. Είναι σαλαμάκι που το έχεις στο τσεπάκι σου, στο κουστούμι από μέσα. Πίνασες πριν ένα ραντεβού, πριν από κάποιο meeting. Το άνοιξες αυτό και έχεις ένα αποξηραμένο σαλαμάκια σε sticks. Ναι. Είναι από τα καλά. Λοιπόν. Είναι τρομερό. Δοκίμασε. Πολλοί το φοβούνται και τους μυρίζει. Φίλε, έχει όντως και κασέρι μέσα. Αλλά είναι τρομερό. Τρομερό. Νομίζω όμως ότι από τα αλμυρά που δοκιμάσαμε είναι το τιμιότερο. Πριν περάσουμε στο αλμυρό κομμάτι του σημερινού βίντεο, θα πρέπει να ξεπλύνουμε λίγο το στόμα μας με σπέτσι. Το σπέτσι εγώ προσωπικά δεν το έχω δοκιμάσει και λέει ότι είναι πορτοκαλάδα, λεμονάδα με κοκακόλα και με καφεΐνη. Λοιπόν, καταρχάς μυρίζει σαν ξεθυμασμένη πορτοκαλάδα. Γενικά δεν είμαι φαν, δηλαδή δεν τρελάθηκα. Αλλά εντάξει. Για τον πανικό που προκαλεί το σπέτσι που βλέπω όλους τους Γερμανούς να το κρατάνε να πίνουν στους δρόμους σε γυάλινα μπουκάλια και νομίζουν ότι κρατάνε μπύρα κτλ. Νομίζω ότι τους καταλαβαίνω. Πάμε να περάσουμε στο καλύτερο εννοείται κομμάτι του βίντεο. Ποιο είναι αυτό? Το γλυκό. Να ξεκινήσουμε από αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με τα Leibniz που είναι από ό,τι πιστεύω και τα αντίστοιχα Timber. Λοιπόν, το δοκιμάζω. Εντάξει, εκεί είναι. Τι είναι?
στο ελληνικό πτυμπέρ. Το ελληνικό πτυμπέρ το βρίσκω λίγο πιο ζουμερό, να το πω έτσι, αν μου επιτρέπετε η ακροασία, αν μπισκότο. Αλλά όχι, πολύ ωραίο. Φαντάζομαι τώρα οι μαμάδες κυνηγάνε τα παιδιά. Τα μπισκότα σου ξέχασες και τέτοια. Αλλά εντάξει. Όχι, τίμιο, τιμιότατο. Πάμε να συνεχίσουμε με το αμπίτο φόρμιχ. Δηλαδή γάλακτος. Τίγκα στο γάλα. Καλά, αυτά σε προειδεάζουν από το πακέτο ότι πάνε για καλά. Μ' αρέσουν αυτά τα βίντεο που με βάζουν στο τρυπάκι να δοκιμάζω καινούργια πράγματα. Παίζουν και εδώ υπογραφούλα. Με τριαντάφυλλο εκεί. Ich mag dich. Δηλαδή μου αρέσεις. Και εμένα μου αρέσεις. Δες. Και τώρα τι έχει γίνει. Ενώ σε προειδεάζει ότι σε τελείωσα, σε απογείωσα, η γκοφρέτα στα χαλάει και η σοκολάτα δεν είναι τόσο καλή. Θα προτιμούσα κάτι άλλο. Θα προτιμούσα μπισκότο ή, για μην πω ότι θα προτιμούσα, σίγουρα είναι καλύτερη, δεν είναι τόσο καλό όσο δείχνει. Όμως είναι μια πολύ καλή προσπάθεια, αλλά ναι, αδιάφορο. Θα περάσουμε στα merci. Γιατί τα merci είναι με τέτοιο τίτλο, αλλά δηλαδή ψιλογαλλικό, αλλά θεωρούνται από τα γερμανικά snack. Λοιπόν, το ανοίγουμε και έχει μέσα τώρα 3 σοκολατάκια σχεδόν από κάθε γεύση. Λοιπόν, εγώ ως κλασικός θα δοκιμάσω αυτό με την νούγκατ. Εντάξει, υπέροχο. Ναι, αυτό μάλιστα. Ήξερες να περιμένεις και αυτό σου ήρθε. Λοιπόν, αλλά θα δοκιμάσω κάτι που δεν έχω ξαναδοκιμάσει. Όπως που είναι αυτό το μάρτσιπαν. Είπαμε αμύγδαλο, ε. Κρέμα αμύγδαλο. Πικραμύγδαλο, ναι. Το οποίο δεν είναι για όλα τα γούστα. Oh. Κακό. Οπότε αν πάρετε μέρση αυτά. Μέρση. Δεν έχει. Είναι no mercy το. No mercy. Το μάρτσιπαν είναι πολύ κακό. Το μάρτσιπαν είναι η κλασική περίπτωση. Ή θα το λατρεύεις ή θα το μισείς. Μάντεψε σε ποια κατηγορία είναι. Λοιπόν, και αυτά είναι το κλασικό κέρασμα. Αν αυτό με απογοητεύσει, αλήθεια. Λοιπόν. Εντάξει, εκτός από τα σούπερ μάρκετ μπορείτε να βρείτε το φιφί και σε όλα μου τα δόντια, αλήθεια. Είναι κολλώδες. Γενικά δεν μου αρέσει έτσι αλλιώς η καραμέλα και γι' αυτό το λόγο. Αλλά έχει πραγματικά πάει σε όλα μου τα δόντια, δεν την παλεύω. Όχι. Το φιφί ή το φιφί, δεν ξέρω πώς το λένε. Ή το φιφί ή το φιφιφί. Κόβεται. Όχι, δεν είμαστε εμείς για τέτοια. Πάμε όμως να φύγουμε λίγο από τη σοκολάτα. Θα ξαναεπιστρέψουμε. Και πάμε στο βασιλιά της Παχυσαρκίας. Στο βασιλιά του Ζελεδακίου. Πάμε στο βασιλιά του τι να φάω να παχύνω, τι κακό μπορώ να βάλω μέσα στον οργανισμό μου. Πάμε στον βασιλιά Haribo. Και έχω πάρει την ποικιλία. Δηλαδή πώς λες εκεί, Μανολάκη, πιάσε μια ποικιλία. Εγώ πήγα στο Haribo και του είπα πιάσε μια ποικιλία. Μια ποικιλία στο 4. Μπράβο, για να έχω να δοκιμάσω. Αρχικά θα πάρω ό,τι δεν έχω ξαναφάρει. Αυτό το μαύρο, ας πούμε, που έχει λευκή γέμιση. Αυτό το μαύρο είναι και αυτό ένα από τα... Αυτό είναι σουσί. Κάτι... Σουσί Haribo. Το ανάποδο όμως. Να φέρω chopsticks. Πιάσουμε τα sticks. Θα το πιάσουμε τα δύο λουκάνικα. Με τα λουκάνικα sticks. Επειδή υπάρχουν γνώριμα ζελεδάκια μέσα, δεν μπορώ να φάω τα γνώριμα. Κακό, έχω φάει δύο κακά. Αυτό. Κακό. Έχεις πετύχει. Ό,τι μπορείς να πετύχεις, έχεις πετύχει. Και αυτό έχει... Λιχόρζα μέσα. Πάω σε γνώριμο. Πάμε εδώ ρε φίλε, αλήθεια. Πας εδώ, ξέρεις, αυτό το πλαστικό που το βάζουν για να κλείσουν τις τρύπες εκεί στους νεροχύτες. Το σφουγγάρι εδώ. Να, μα παιδιά, ωραία. Ως το. Τίμιο, απλό, γνώριμο σελεδάκι. Και πιστεύω ότι όντως αυτά αξίζει. Είναι το Rita Spot. Σοκολάτα, δηλαδή το... Είναι η δικιά μας ή... Όχι, θέλει break. Break, μπράβο, break. Full news. Δηλαδή, σοκολάτα που μέσα έχει σοκολάτα. Τι έχει μέσα? Σοκολάτα. Full news, ολόκληρο... Μόνο σοκολάτα. Δηλαδή είναι μια σοκολάτα που έχει σοκολάτα. Το συγκεκριμένο είναι ολόκληρο φουντούκι. Λοιπόν. Εδώ λείπει ένα φουντούκι και νομίζω ότι το σκάψες. Λοιπόν, πάμε.
είναι τόσο καλή που και σπέτσι να πιω. Δεν έχω καταλάβει. Δεν σε πειράζει. Μόλις φάω για αυτό το κομμάτι θα πιω σπέτσι. Όσοι με κοιμητώ λίγο πιο χαρούμενο. Απίστευτο. Ορίστε. Και όπως είπαμε, θα κάνουμε κάτι διαφορετικό από τα άλλα βίντεο που έχετε δει με γερμανικά snacks. Θα δείξουμε τι αρέσει όντως ο Γερμανός να τρώει όταν κάνει διάλειμμα ή όταν απλά θέλει να φάει ένα snack και δεν θέλει να φάει κάτι τυποποιημένο. Στο Μόναχο λοιπόν υπάρχουν πολλά μαγαζιά που παρέχουν στους κατοίκους εδώ του Μονάχου snacks τα οποία είναι με ψωμί. Και γι' αυτό έχω ετοιμάσει κάτι απλό. Και τι έχουμε εδώ. Έχουμε ένα ψωμάκι. Μπρίτσεν το λένε συγκεκριμένα. Έχω ένα μπρέτσεν που είναι το κλασικό, νομίζω όλοι το ξέρετε. Είναι το κλασικό που από πάνω έχει αλάτι και μπορείτε να το βρείτε και σε μορφές που είναι κομμένο στη μέση και έχουν ή βούτυρο ή σαλαμοτήρι μέσα ή κάποιο άλλο ή με αυτό με το, πώς το λέγεται, με το δυόσμο, το κρόιτα. Είναι αυτό εδώ που είναι στην ουσία, όπα, η ίδια ζύμη με το μπρέτσεν αλλά σε άλλη μορφή. Και ας πούμε το συγκεκριμένο το έχουμε με ένα τυρί το οποίο ονομάζεται Camembert και με Schinken. Ζαμπόν. Εδώ τι έχουμε. Αυτό εδώ είναι Braten και το άλλο είναι Leberkäse. Αυτό είναι Leberkäse. Ας πούμε αυτό σημαίνει σηκώτη είπαμε και κασέρι, αλλά καμία σχέση. Ναι, καμία σχέση. Και έχουμε και τα τρώνε γενικά εδώ οι Γερμανοί. Παίρνουν τέτοια τυποποιημένα. Αυτό ας πούμε είναι αυγοσαλάτα. Και τις παίρνουν, μπορεί να τους πετύχεις δηλαδή να το ανοίξουν αυτό. Για... που είναι τίγκα στο αυγό, όλο. Θα πάρω το ψωμάκι που το έχω κόψει ήδη στη μέση. Και θα το βάλω ας πούμε το Leberkäse. Και πάω να δοκιμάσω μία μακονιά. Τρομερό. Αλλά θα βάλω και αυγοσαλάτα. Λοιπόν, και πάμε να δοκιμάσουμε. Μαζί με Leberkäse και άλλα ζάλατα. Τρομερό. Αυτό, δηλαδή, ό,τι έχει μέσα, ό,τι έχει να κάνει με ψωμί, με μπρέτσεν και μπορείς να έχει γέμιση και να τρώνε κάτι σαν σνακ, κάτι γρήγορο κτλ. Το ονομάζουν broadside, δηλαδή η ώρα του ψωμιού. Όμως, έχουμε ακόμα δύο προϊόντα, τα οποία θέλω να σας τα δείξω. Το ένα δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ και το άλλο το έχω δοκιμάσει και απλά θέλω να το δείτε. Το πρώτο τελευταίο λοιπόν, που δεν έχω δοκιμάσει, είναι αυτό εδώ. Αυτός εδώ ο σατανάς. Ξέρετε πώς κάνουν οι Γερμανοί για αυτό εδώ το πράγμα. Τι έχει αυτό εδώ. Έχει μάρτσιπαν, δηλαδή αμύγδαλο, και εκτός από το πάνω που είναι εμφανές, έχει και μέσα κρέμα αμυγδάλου, έχει μαζί και σοκολάτα. Οπότε, επειδή δεν το έχω δοκιμάσει, φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ γλυκό και ήρθε η ώρα να το δοκιμάσω κι αυτό. Ενώ πριν η σοκολάτα που δοκίμασα που ήταν με μάρτσιπαν, δεν μου άρεσε. Εδώ το βρίσκω πολύ καλό και μαζί με τη σοκολάτα είναι καταπληκτικό. Τώρα καταλαβαίνω γιατί όντως σφάζονται για αυτά. Πολύ καλό, πάει στα καλά κατευθείαν αυτό. Και τελευταίο θα σας δείξω το αγαπημένο μου που συνηθίζουν να τρώνε οι Γερμανοί και το έχω δοκιμάσει και το λατρεύω, ενώ δεν ήμουν φίλος πριν το δοκιμάσω. Τάρτα με λευκή σοκολάτα και βατόμουρα. Δεν ήμουν ποτέ φίλος της λευκής σοκολάτας, αλλά μαζί με τα βατόμουρα κάνουν ένα συνδυασμό τρομερό. Γι' αυτό και θα δοκιμάσω λίγο. Λευκή σοκολάτα με βατόμουρα. Ό,τι καλύτερο. Άρα δεν θα φάω άλλο. Τώρα, ένα, παρακαλώ πολύ, σκουπίστε τα σάλια σας. Δύο, καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα βίντεο είναι επικίνδυνα για τον θεατή, καθώς τα σταματάει εκεί που εξελίσσεται η πλοκή και πάει και τρώει. Αλλά, τώρα σταματήστε ό,τι κάνετε, σκεφτείτε ότι είστε στο βίντεό μας, ότι όλα αυτά έγιναν για δοκιμή και για να ξέρετε κι εσείς τι τρώνε οι Γερμανοί σαν snack και τι θέλω να κάνετε. Συγκεντρωθείτε σε αυτό που θα σας πω. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like, μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Και τι θέλω, κάντε ένα σχόλιο με τι δεν δοκίμασα που το τρώνε οι Γερμανοί και πιστεύετε ότι το τρώνε. Πείτε μας αν ξέρετε εσείς άλλα snacks από άλλη χώρα. Να δοκιμάσουμε, να τα παραγγείλω, να κάνουμε άλλο βίντεο από snacks άλλης χώρας. Πείτε μας ένα γεια. Ρωτήστε μας τι κάνουμε, αν είμαστε καλά στην υγεία μας.
Γιατί όχι, πες, ήμουν περαστικός από εδώ και είπα να πω ένα γεια. Μια χαρά, δεν έχω πρόβλημα. Πείτε μας ποιο νομίζετε εσείς ότι θα ήταν το καλύτερο για σας. Μπράβο, από τις εκφράσεις του προσώπου μου που νομίζω ότι ήταν ιδανικές για να καταλάβετε ποιο από όλα αυτά ήταν νόστιμο και ποιο ήταν χάλια. Με το μάτι, φίλε, το μάτι δεν τρώει πρώτο. Α, ακριβώς. Λοιπόν, οπότε σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σε ακόμα ένα βίντεο. Ευχαριστώ τον Αποστόλη που είναι πίσω από την κάμερα και σήμερα με βοηθάει. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, χαιρετίσματα.